Στην εισαγγελία Χανίων έχει περάσει η δικογραφία που σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Πλατανιά σε βάρος ενός ατόμου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός 18χρονου σήμερα με ελαφρά νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ανθρώπους του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι του Δήμου Πλατανιά μετά από κοινωνική διερεύνηση. Και αφού η εισαγγελία έχει επιληφθεί, που είναι και ο σωστός δρόμος, περιμένουμε τις εξελίξεις. Θα ενημερώσω τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρό μας, και ανάλογα πράττουμε. Εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι που επισκέπτονταν το σπίτι της οικογένειας του 18χρονου ήταν σύμφωνα με πηγές εκείνοι που αντιλήφθηκαν τα σημάδια κακοποίησης του νεαρού. Απευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πλατανιά, που με τα στοιχεία της έρευνας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος ενός συγχωριανού του θύματος. Το σωματείο δεν είχε καμία τώρα τελευταία καταγγελία, ούτε γραπτή ούτε προφορική. Το κινητό μου, ξέρετε, είμαι πρόεδρος, έχω σως γραμμή πάνω από 3 χρόνια. Τα αυτιά μου έχουν ακούσει πάρα πολλά τόσα χρόνια. Όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο βγήκε στα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 18χρονος σήμερα φέρεται να υπέκυπτε στις αρρωστημένες ορέξεις συγχωριανού του που εκμεταλλευόταν την αναπηρία του όταν ακόμη ήταν ανήλικος. Υπάρχουν πολλά ανθρωποειδή που δεν θα έπρεπε να το λένε ανθρώπους, γιατί εκμεταλλεύονται τα αμαία κατά καιρούς, τώρα μιλάω. Γίνονται, πώς δεν γίνονται. Και μπορεί να μην είναι μόνο σεξουαλικοί και να είναι να τους παίρνουν τα λεφτά και να μην τους δίνουν φαγητό. Γι' αυτό πολλά γίνονται. Δεκάδες υποθέσεις έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί για σεξουαλική ή άλλης μορφής κακοποίηση σε βάρος ατόμων με κινητική ή νοητική αναπηρία. Τα Σωματεία ΑΜΕΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλούν τους πολίτες να λύνουν τη σιωπή τους και να απευθύνονται στις αρχές.